υπέγραψα την εκπώνηση μελέτης η οποία έχει σαν στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του πάρκου των Αγίων Αποστόλων, την οργάνωσή του, την ασφάλειά του, ενός πνεύμονα πρασίνου, ενός ελεύθερου χώρου εξαιρετικά σημαντικού για την ευρύτερη περιοχή των Αγίων Αποστόλων αλλά και όλου του Δήμου Χανίων. Και μάλιστα όλο αυτό έρχεται να κουμπώσει με τις διαδικασίες που προχωράμε για τη δημιουργία του πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου που ενώνει τη νέα χώρα με το πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Βεβαίως με τη νέα χώρα η οποία ήδη έχει αναπλαστεί και στη συνέχεια όλο αυτό θα ενωθεί με το υπόλοιπο κομμάτι της πόλης όπως έχουμε προαναγγείλει. Έτσι λοιπόν τα Χανιά αποκτούν ένα μέτωπο προς τα δυτικά όπου θα αλλάξει πραγματικά τους όρους ζωής στην κυριολεξία και κίνησης στην πόλη μας. Θα κάνει την πόλη μας πολύ πιο φιλική στους κατοίκους και επισκέπτες. Βέβαια και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου θα περιλαμβάνει κυκλοφοριακές μελέτες, θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων κτηρίων που ήταν πρώην παιδικές κατασκηνώσεις και φυσικά την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα την οργάνωση όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων που τώρα είναι διάσπαρτες μέσα στο πάρκο, ενοχλούν και ενοχλούνται.